Εγώ θα επαναλάβω κάτι που είχα πει και παλιότερα στο τραπέζι αυτό, κύριε Αντεδημάκη. Ότι ο πιο καλός τρόπος εκτιμώ, γιατί περνάνε τα χρόνια και τίποτα δεν γίνεται και μόνο σε μια για το Δήμο είναι αυτή η όλη ιστορία, και φυσικά και άλλοι χάσαν περιουσίες, θα πρέπει να γίνει η ανάδειξη των όποιων μνημείων μπορεί να υπάρχουν, γιατί είχαμε θεωρήσει από παλιότερα ότι αυτή η έκταση που δεσμεύτηκε από την αρχαιολογία είναι υπερβολικά. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ανάδειξη των όποιων μνημείων υπάρχουν και τα υπόλοιπα πιστεύω ότι θα μπορούν να είναι υπόπεδα τα οποία θα μπορούν να δοθούν στους ιδιοκτήτες. Ξέρετε άλλωστε ότι είναι πληθώρα υποπέδων στη συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα, που ενώ είναι μια έκταση, ξέρω εγώ παράδειγμα, 300 μέτρα, 350-300, έχουν ένα θεσμευμένο μικρό κομμάτι, 5, 10, 20 τετραγωνικά μέτρα, που εκεί δεν μπορούν να χτίσουν, και το υπόλοιπο είναι κανονικά οικοδομήσεων και δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ εκτιμώ πρέπει και προς τα εκεί να γίνει μια διερεύνηση, γιατί σίγουρα οι άλλες δύο λύσεις που είπατε είναι αυτές που πάλι υπάρχουν. Πάλι δεν δίνουν οριστική λύση.